Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και είναι εδώ οι καλεσμένοι μα. Ξεκινάμε εδώ με τον Δημήτρη και του υποδοχόμαστε. Του καλεσμένου και την καλεσμένη μα. Τον εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλησπέρα, κύριε πέρα, Ρωμανέ. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα. Καλησπέρα, κύριε Ζαμπάρα. Ευχαριστούμε πολύ πέρα. που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και την γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βαγγελία Λιακούλη. Καλησπέρα, κύριε Λιακούλη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε χαίρομαι, εδώ. Χαίρομαι και εγώ πολύ. Και εμεί. Κύριε Ρωμανέ, θέλω να ξεκινήσω. Ε, με κάτι το οποίο δεν είναι αμυγό πολιτικό, άπτεται τη δικαιοσύνη, αλλά έχει προξενήσει ε, ενόχληση, ε, ένταση, όχι μόνο στο νομικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία. Αναφέρομαι στην υπόθεση του Κολονού. Θέλω και από του τρει σα ε, να μην μείνουμε στην ένταση, να καταλάβει ο κόσμο τι έχει γίνει. Είδα μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με μεγάλο μέρο τη αντιπολίτευση του Υπουργού Δικαιοσύνη, του κ. Φλωρίδη. Χρεώσατε ένα ελαστικό, χαλαρό. Νομικό πλαίσιο, ακόμα και για το ζήτημα του βιασμού, στην προηγούμενη κυβέρνηση και σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή αυτή την υπόθεση για την υπόθεση μήχου και την εισαγγελική πρόταση. Θα ήθελα να μα πείτε τι ακριβώ χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιο είναι το στοιχείο που το δικαιολογεί αυτό. Λοιπόν, καταρχά ξεκινάω από το αυτονόητο. Ναι. Ε, όλα αυτά τα αδικήματα για τα, τα οποία συζητώνται, συνδέονται ε, και εν πάση περιπτώσει, για τα οποία είναι και η πρόταση η συγκεκριμένη του εισαγγελέα για το συγκεκριμένο άτομο, ε, προφανώς είναι ανατριχιαστικά και είναι κάτι το οποίο νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος όχι απλώς καταδικάζει, αλλά ιδιάζει. Ε, από εκεί και πέρα ε, είχαμε μία πρόταση ε, της εισαγγελέα. μία πρόταση ε, που αφορά ε, τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Αν δεν κάνω λάθος ε, πρότεινε να κατηγορηθεί για τρία κακουργήματα. Και να, να μην κατηγορηθεί, εν πάση περιπτώσει, για τα ε, βαριά. Κυρίως, για το βιασμό τη ανήλικη λόγω αμφιβολιών, για τη μασλοπία σε οίκου και για μασλοπία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση εσόδων. Για τη μαστολοπία και τον ε, βιασμό. Ε, Καταρχά, προφανώ, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και θα περιμένουμε το δικαστήριο να βγάλει την απόφασή Τι χρεώνει το Ε, Από εκεί και πέρα τι λέμε εμείς, γιατί αυτό νομίζω που έχει νόημα είναι να δούμε το πολιτικό κομμάτι, το τι θα κάνει η δικαιοσύνη θα περιμένουμε να το δούμε και εδώ θα είμαστε και προφανώ τη σεβόμαστε. Ε, το πολιτικό κομμάτι είναι ότι για αυτό καθεαυτό, α πάρουμε για παράδειγμα το βιασμό, ναι. αν θεωρήσουμε ότι τελικά το δικαστήριο καταδικάσει τον ελόγου κατηγορούμενο για αυτό το αδίκημα, με τον ποινικό κώδικα τον δικό μα που αλλάξαμε εκ νέου είναι αποκλειστική ποινή τα ισόβια, με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα 15 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο λόγο κατηγορούμενο, επειδή όπω ξέρετε ισχύει η ευμενέστερη ε, διάταξη, στο διάστημα από τότε που ε, τελέστη το αδίκημα, το κακούργημα εν προκειμένου, ε, μέχρι τη στιγμή που γίνεται η δίκη, δυστυχώ θα πάει με τον ευμενέστερο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και για το λόγο αδίκημα και για μια σειρά άλλων αδικημάτων ε που, ε, που αυστηροποιήθηκαν με το δικό μας ποινικό κώδικα. Ε, και εκεί έγινε... Και λέει και ο κύριο Φλωρίδης έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ του βιαστές στα μαλακά. Ε, εκεί έγινε, εκεί καταλήγω. Εκεί Γιατί και... είναι και... βαρύ, δεν είναι κάτι light αυτό. <μμμμ>. Καθόλου light δεν είναι. Καταρχά, το, το, το πώ το χαρακτηρίζει κανεί είναι ένα θέμα. Η πραγματικότητα όμω και τα γεγονότα είναι αυτά που θέλουμε. Όμω, κύριε Ρωμανέ, δηλαδή, το, και εκεί το, και το και λέτε υπο... κι εσεί αυτό, δηλαδή, ω εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Ε, εγώ σα είπα τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ε, ελαστικοποίησε τον ποινικό κώδικα και μία σειρά ποινών για μία σειρά κακουρηματικών ναι. πράξεων. Εμεί από την πλευρά μα αυστηροποιήσαμε όλε αυτέ τι ποινέ και δει τα συγκεκριμένα αδικήματα. Θέλω όμω να απαντήσω στο εξή, γιατί και ω εκπρόσωπο τύπου είχατε κάνει και μια σημαντική δουλειά για τα fake news. Φαντάζομαι έχετε δει τι διακινείται τι τελευταίε ώρε στο διαδίκτυο σχετικά με τον κύριο Μίχο, για με το αν είχε σχέσει με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Όχι, αυτό όμω δουλεύει υπογείω. Κοιτάξτε, αυτό δουλεύει με αστερίσκο και ερωτηματικό και ό,τι yeah. άλλο θέλετε. Δούλεψε και στο παρελθόν πάλι με αστερίσκους και ερωτηματικά. Θυμίζω ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο αφήγημα που είχαμε δει από κύκλους της αντιπολίτευσης και επικοινωνιακά έτσι, παρακλάδια της να χτίζεται με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη, με αφορμή την υπόθεση Μίχο όταν πρώτο <γι> συζητήθηκε. Και με αφορμή Μα... και άλλε υποθέσει λοιπόν. και hashtags που είδαμε, νουδού και παιδεραστέ κτλ. Νομίζω ότι ε, τώρα το να καταδικάσω εγώ ε, αυτή τη λογική είναι αυτονόητο. Λοιπόν, για να πάμε Ευτυχώς, τώρα. πώ όλα αυτά κρίνονται από του πολίτε και κρίθηκαν και στι τελευταίε εκλογέ. Κυρία Ζαμπάρα, αυτό που εμένα μου φάνηκε βαρύ και με βέβαιο και σε όλου και σε εσά, και γι' αυτό προκλήθηκε και πολύ μεγάλη ένταση, το δείξαμε και στην αρχή τη εκπομπή, η εχμή δηλαδή του κυρίου Φλωρίδου, του Υπουργού Δικαιοσύνη απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή εσεί με, με του χειρισμού που κάνατε του ποινικού κώδικε ρίξατε του ε, βιαστέ στα μαλακά, και ότι αν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο τσιάρα δεν θα είχε συμβεί αυτό. Νομίζω προφανώ ότι απαιτεί μια απάντηση. Και θα ήθελα να μα πείτε και να εξηγήσετε και στον κόσμο τι ακριβώ έχει γίνει με, τους νομο, με την νομοθετική διαχείριση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι απαντάτε και στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Γιατί δεν το λέει ένα βουλευτή τη Δημοκρατία, το λέει ο Υπουργό Δικαιοσύνη Καταρχά νομίζω ότι είναι απολύτως απαράδεκτο, απολύτως φεδρό να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη στη Βουλή και να ρίχνει ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την ιστορία. Είναι, είναι φεδρό. Εγώ ως νέος άνθρωπος δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το άρθρο 336 του ποινικού κώδικα λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και λέει ότι όποιος εξαναγκάζει έναν άλλο άνθρωπο σε γενετήσια σε απράξη, ναι. υπάρχει συγκεκριμένη ποινή και όταν είναι πάνω από δύο άνθρωποι είναι ισόβια. Άρα νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλιώσει κύριε Πιέρο η καραμέλα και να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι έριξε στα, μα, στα μαλακά τι, παιδοβιαστές, κύκλωμα τράφικη. Δηλαδή, το ερώτημα και... είναι, δηλαδή, εγώ είναι δεν μπορώ είναι, είναι το πλαίσιο της το Δημοκρατίας από το δικό σας. Γιατί αυτό λένε. Αν είναι αλήθεια αυτό είναι αυτό, αντικειμενικό όμως, δεν είναι έχει σημασία. Πάντως ο κ. Δημητρακόπουλος που είχαμε νωρίτερα μας είπε ότι η ποινή ήταν 20 χρόνια και όχι μόνο για το βιασμό και για άλλες περιπτώσεις και με τους ποινικού κώδικες πήγε στα 15. Όχι μόνο για το βιασμό και για άλλα. Το ότι πήγε στα 15 δεν αμφισβητείται, είναι αντικειμενικό, έχει γίνει. Και γι' αυτό μετά ο κύριος Τσάρας το ξαναπήγε στα 20 και μάλιστα για κάποιες περιπτώσεις σόβια. Το ζήτημα κύριε Τάκη είναι να είμαστε απέναντι σε όποια... Δηλαδή εγώ βλέποντας και την mm -hmm. έτσι, την πρόταση του Ισαγγελέα πραγματικά έμεινα άναυτος. Έτσι το λέω και, και δημόσια πραγματικά με προβλημάτισε. και εμά, γι' αυτό και το και, και, θέλω να πιστεύω ότι η κοινωνία θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε α, μορφή, αν θέλετε, τράφικινγκ και σε οποιαδήποτε Άξι, αυτό είναι ένα μορφή κομμάτι. Έτσι. Ήδη έγινε πορεία σήμερα στην Αθήνα, υπήρχε σχετική κινητοποίηση από τι γειτονιέ. Έτσι, από που ευαισθητοποιούνται για τέτοια ζητήματα. Μα και Παρών. Και θα σε... πρέπει οι κοινωνίε με ένα ζωντανό τρόπο να υπερασπίζονται α... 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 αυτά τα ζητήματα και να μην αφήνουν όλοι. να, να... να παρισφρείουν και να υπάρχει μια κατάσταση. Φαντάζομαι, εσεί δεν δέχεστε δίδει δίδει αυτά που κυκλοφορούν όλους. στο διαδίκτυο περί σύνδεση τη απόφαση, τη πρόταση του εισαγγελέα με ε, σχέσει του κυρίου Μίχου με στελέχη τη Δεν δε, δε, δε φαντάζομαι ότι δέχεστε τέτοια πράγματα. Να δείτε. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Α, α, δεν τα υιοθετώ, κύριε Τάκεφ. Και πολύ καλά κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Η, 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 η πρόταση του εισαγγελέα με προβλημάτισε. Όλε αλλά... γιατί Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί υπάρχει μια, ένα μεγάλο πίσω κείμενο πίσω Ωραία. από την ιστορία. Έτσι που νομίζω ότι ε, ε, είναι αναντίστοιχο Είστε αυτό που θέλω σου. να πω. Μιλάτε είναι αντίστοιχο ότι δεν Είναι αναντίστοιχο όμω, κατά την άποψή μου, μπορώ να το κρίνω έτσι. Ποιο πολίτη. Είναι αντίστοιχο Συμφωνούμε σε, σε σχέση με έχετε όλα τα γεγονότα. Μια νέα ηγεσία. και μια ηγεσία η οποία, η οποία κάνει τη δική τη περπατησία. Ο κ. Κασελάκη, αρκετά στοιχεία άλλωστε, έχει διαφοροποιηθεί και δημοσίω από κάποιε επιλογέ κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου πείτε. Τελικά, μειώσατε το όριο της καταδίκης από τα 20 στα 15 χρόνια. Και δεύτερον, μήπως ήταν μια λαθασμένη ε, επιλογή αυτή. Μήπως δηλαδή ο νέος ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων πραγμάτων δεν υιοθετεί και αυτή την πρακτική στο το κομμάτι της δικαιοσύνης της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς να πω... Γιατί αυτό πω... σας Καταρχάς, να πω Αυτό σα να... χρέο ο κύριο Φλωρίδη, δεν... για να το πούμε απλά. Να, να πω και να το θυμίσω περισσότερο στου τηλεθεατέ μα ότι εκείνο ο ποινικό κώδικα ήταν αποτέλεσμα μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή mm -hmm. ε, που συζητούσε. Ε, τα, τα ζητήματα του ποινικού κώδικα εδώ, εκεί ε, και 10 χρόνια mm -hmm. 10 χρόνια συζητούσε και κατέληξε το 19 στο συγκεκριμένο νόμο και δεν ήταν, ήταν από όλα τα κόμματα ήταν διακομματική επιτροπή ε, και νομίζω ότι αυτό ε, έχει και τη σημασία mm -hmm. τώρα εάν έπρεπε έτσι, γιατί δεν θέλω να αποφεύγω καμία ερώτηση ε, και με θάρρος απαντάω πάντα εάν έπρεπε ε, οι ποινέ να είναι πιο αυστηρέ κτλ. Και, και σε σχέση με το πώ διαμορφώνεται μια κατάσταση. Δηλαδή, ε, τι θέλω να πω. Εμένα, κύριε Πιέρο, με προβληματίζει πάρα πολύ το ζήτημα τη βία εν γέννη. Ναι. Το που οδηγούμαστε και ω κοινωνία. Υπάρχει βία, τεράστια βία στα σχολεία, υπάρχει βία στα γήπεδα, υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει Μάλιστα. έμφυλη βία. Θα πρέπει να δούμε σαν κοινωνία με ποιον τρόπο θα τα επιλύσουμε αυτά. Μάλιστα. Μπορεί να είναι. Να, να, να τελειώσω ένα λεπτό, να, μπορεί να, να λέω, είναι οι ποινέ. Μπορεί όμω να είναι στον αντίποδο των ποινών. Μία αντιεγκληματική πολιτική. Μπορεί να είναι τι προετοιμασία κάνουμε στα σχολιά μα. Μπορεί, όλα, είναι, μπορεί όλα. να είναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τα δούμε με σοβαρού όρου. Άρα το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο αυτό και θεωρώ πραγματικά φεδρό να κάθεται ο κύριο Φλωρίδη και να προσάπτει στου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην αίθουσα ότι στηρίζουμε αυτή την κατάσταση. Άλαι. Είναι φεδρό Άλαι. και παρά να πάμε και, της... και θα πρέπει λεπτό, κύριε... να το ανακαλύψουμε. Να τον ακούσω και την κυρία Λιακούλη για να έχουμε μια ολοκληρωμένη. Α, Λοιπόν, θα, θα απαντήσετε. Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, πέρα από γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είστε και νομικό. Και θα ήθελα να τα συνδυάσουμε αυτά και να μα πείτε εσεί πώ τοποθετήσετε στο πολιτικό υπόβαθρο τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί από εκεί που συζητούσαμε για μένα έναν αναβρασμό στον νομικό κόσμο, την είδαμε αυτή πολύ έντονα να μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή. Για άλλο θέμα. Mm -hmm. Πρώτα θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, σήμερα στη Βουλή, Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Φλωρίδη και το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά να χτυπιούνται μεταξύ τους με αφορμή, αλλά όχι αιτία, με αφορμή την πρόταση της συγκεκριμένης εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση Μιχού. Mm -hmm. Γιατί είναι άλλο θέμα. Γιατί το θέμα που απασχολεί τη δημοσιότητα και ξέρετε, δεν κρίνουμε τι αποφάσει των δικαστηρίων ή τι προτάσει των εισαγγελέων, αλλά επιμένω να λέω 28 συναπτά έτη που ε, λειτουργώ στον χώρο τη ποινική δικαιοσύνη ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να σχολιάζουμε και τι προτάσει και τι αποφάσει. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε μία πρωτοφανή για τα χρονικά πρόταση. Τη κυρία Ισαγγελέα, εγώ θα το πω αυτό mm. είμαι έκπληκτη. Είναι σαν να μα λέει ότι υπάρχει πλαίσιο νομικό, αλλά και πραγματικό, κοινωνιολογικό εννοώ, κοινωνικό, που μπορούμε να δεχθούμε ότι ένα 12χρονο παιδί μπορεί να συνενέσει σε μία συνουσία. Απολύτω. Ε, αυτό απολύτως, είναι. Απολύτως. Για να μιλάμε καθαρά. Σύρια. Δηλαδή, η κυρία Ισαγγελέα δέχτηκε ότι ένα 12χρονο κοριτσάκι, ένα παιδί λοιπόν, μπορεί και να συνενέσει. Αυτό δέχτηκε. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί σημαντικό κατά την άποψή μου θέμα για τη Βουλή συζήτησης. Οι οπτικές και οι προτάσεις και η δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και που τη σεβόμαστε και που πρέπει να το ξαναπώ, αλλά θα πρέπει και στο πολιτικό σύστημα να έρχονται τέτοιου είδους γεγονότα και να σχολιάζονται, ειδικά όταν συνδέονται και με το κοινωνικό ιστό. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι στο δρόμο σήμερα και δεν είναι τυχαίο στο δρόμο. Είναι ξεσηκωμένο το τρόπο. Εσείς χρεώνετε Έτσι... κάτι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πω γι' αυτό. Μεταφέρθηκε λοιπόν σε ένα πολύ στενό και μικρό mm. και κοντόφθαλμο και πάλι δυστυχώ πυρήνα να μιλάμε για το σκληρό σοφρονιστικό σύστημα και για την ποινή. Δηλαδή, ξέρετε, οι... είναι σαν να μας έλεγαν ότι η πρόταση της εισαγγελέως ήταν αυτή επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πιο ευνοϊκές διατάξεις στον ποινικό του κώδικα δεν ο και, ο... δεν... και, η Νέα Δημοκρατία εισήγαγε ε... ξανά πιο αυστηρό δεν αυτό, πλαίσιο. Ο Ρίδες και ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αν δεν είχαν γίνει οι ποινικοί κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ η ποινή θα ήταν 20 χρόνια και τώρα είναι 15. Δεν Κύριε είπαν Δάκε, ότι η πρόταση που της λέω... Αγγελέως ευθύνη Αυτό που λέω, τι... είναι ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν είχε σύνδεση με αυτά που μετά υπόθηκαν. Ε. Δηλαδή, με απλά λόγια, η κουβέντα πήγε αλλού. Ε, ναι. Και δυστυχώς το αλλού δεν ήταν αυτό που έπρεπε να πάει. Έπρεπε να πάει, για παράδειγμα, έχουμε εθνικό σχέδιο για το σοφρονισμό και για την παραβατικότητα. Έχουμε κεντρική αντεγκληματική πολιτική μέσα από διακομματική, η οποία έγινε. Βλέπετε τι τελευταίε μέρε του μόνου φορεί. Να πω και κάτι mm. που είναι ενδιαφέρον και για μια δημοσιογραφική έρευνα. Το προτείνω. Τι τελευταίε μέρε γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο για τη δικαιοσύνη, όχι μόνο για την ταραχή που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί μετά την ακρίβεια δεύτερο θέμα είναι η παραβατικότητα, είναι το έγκλημα, είναι η ασφάλεια των πολιτών. Αλλά υπάρχουν και επιμέρου ζητήματα πολιτικών. Καταργούνται, για παράδειγμα, οι φορεί που ασκούν ψυχοκοινωνική πολιτική στι τοπικέ κοινωνίε και στα ευρύτερα σύνολα. Άρα, αν πάμε σε αντιγκληματικέ πολιτικέ, βλέπουμε μία τελείω. Αδιάφορη κυβέρνηση απέναντι σε αυτό. Mm. Δηλαδή λέει, σοφρονισμός και ποινή αρκεί να είναι αυτό το πλαίσιο αυστηρότερο και τα αποτελέσματα θα είναι μια χαρά. Έλα όμως που τα διεθνή στοιχεία mm. σε εμά και στις ποινικέ εταιρείε. έτσι. Mm -hmm. Και στα ποινικά σύνολα. Έτσι ενημερωνόμαστε εμείς οι ποινικολόγοι. Μας λένε ότι η αυστηροποίηση των ποινών mm. είναι ένα εργαλείο. Αλλά όμως δεν είναι το εργαλείο που θα οδηγήσει αποτελεσματικά στην πάταξη του εντύπωματος... Την τοποθέτηση και Φλωρίδη, τη ...και τη θυμίωση της Ο κύριος Φλωρίδης, mm. την ώρα που ανέβηκε στο βήμα, mm. την ώρα που σηκώθηκε, εγώ τουλάχιστον βλέποντάς τον, κατάλαβα ότι ήθελε να πολιτικοποιήσει το ζήτημα... Και να κάνει πολιτική πάνω Πάντως στον και χρονισμό. εσείς ως Πασόκης ήσασταν απέναντι στους ποινικού κώδικε, στην αλλαγή του, έτσι, το 19 Αυτό θυμάμαι. Μα ναι. Α, Όχι, ας. δεν λέω κάτι άλλο. Mm. Σας λέω ότι σήμερα πάλι το πολιτικό σύστημα μίλησε για το λίγο, κύριε Τάκη, ναι. και για το μικρό. Δεν μίλησε για το Λέει, μεγάλο. Λέει αλήθεια ή ψέμα το Φλωρίδης, αυτό είναι το ερώτημα. Ότι είναι πιο αυστηρέ οι yeah. αυτή τη στιγμή, ο κύριο Φλωρίδης είναι πιο αυστηρέ οι αυτή τη στιγμή σε κάποια εγκλήματα και σε κάποιε ιδιαίτερε διακεκριμένε περιπτώσει. Όχι, όχι, ε, ε, Το 19 και πριν το 19. Εσεί είστε νομικό και το, Αυτό σα λέω. Oh, ότι η αναμόρφωση το, του ποινικού κώδικα, η Νέα Δημοκρατία με ε, πιο απλά, εισήγαγε σε κάποια, πριν το 19, τι υπήρχε, σε κάποια κύριε εγκλήματα, κύριε. εισήγαγε αυστηρότερε ποινέ. Αφήστε τη έκανε η Νέα Δημοκρατία. Πριν το 19, τι ίσχυε. Πόσα ήταν αυτά για το βιασμό. Κύριε Ραμανέ, ένα λεπτό να ολοκληρώσω από δύο και θα θα τα ναι. Πέρασαν από δύο στάδια λοιπόν, έγιναν οι ποινές μικρότερες ε, και στη συνέχεια ε, επανήλθαν και έγιναν αυστηρότερες. Ωραία. Εγώ όμως απαντώ σε αυτό γιατί θέλω να το βάλω το πρόσημο αυτό. Και θέλω να το βάλω γιατί το πιστεύω ειλικρινά. Mm -hmm. Δεν Αρκεί μόνο η αυστηρότητα των κοινών, Είναι, είναι, είναι το σημαντικότερο ζήτημα για να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα που ρίσσεται σε έξαρση και το έγκλημα που φούντωσε. Άρα. Σήμερα, βλέποντα κανείς τι έγινε στου στο ζωγράφου, για παράδειγμα. Ε, 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 εγώ τουλάχιστον επειδή ξύπνησα με αυτή την είδηση σήμερα το πρωί. βλέποντα ναι. αυτά τα καμένα αυτοκίνητα α. και τη φωτιά που έφτασε μέχρι πάνω στην οροφή. Το του ερώτημα σχολείου, είναι αν το ορμητήριο ήταν αυτό ζούμε. ήταν στην, στην ε, Πολυτεχνιούπολη, έτσι. Ναι, και αυτό επίση πρέπει ε, να εφέβαια. το δούμε πολύ σοβαρά. Ε, και τι διοικήσει των πανεπιστημίων α, πρέπει α, να δούμε σοβαρά. Και απολύτερο. την πανεπιστημιακή αστυνομία, κύριε Τάκη, για την οποία έπεσε τόσο μεγάλο. Αυτό δυστυχώ έχετε δει. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο για να τοποθετηθείτε ξανά όλοι. Θα κάνετε το σχολείο σα, θα απαντήσετε, αλλά θέλω να δούμε λίγο και τη δημοσιογραφία. Σκοπική εικόνα, δούμε τι δυναμικέ έχετε. Λοιπόν, για να μιλάμε συγκεκριμένα, ποινικό κώδικα που ίσχυε μέχρι το 2019. Βιασμό, κάθριξη 10 ω 20 έτη. Mm -hmm. κώδικας Ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θυμίζω και τι κριτική έχει υποστεί ο συγκεκριμένο ποινικό κώδικα και οι αλλαγέ από τον κύριο Κοντονή, καθήλυνα αρμόδιο υπουργό για μεγάλο διάστημα που έλεγε ότι είναι ρουσφέτια σε εγκληματίες και ούτω καθεξής. Κλείνω την παρένθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έκανε για το βιασμό την κάθριξη 10 ως 15 χρόνια. Ερχόμαστε εμείς και επαναφέρουμε τα 10 ως 20 χρόνια, δηλαδή αυτό που ίσχυε έως το 19, και προσθέτουμε κιόλας ισόβια κάθριξη όταν το θύμα είναι ανήλικο. Άρα, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δούμε, λοιπόν, το, το πολιτικό σκέλος της συζήτησης, γιατί προφανώς το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη, είπαμε την άποψή μας, παρότι είναι ζήτημα της δικαιοσύνης, το πολιτικό σκέλος, λοιπόν... Και η υποκρισία την οποία έχω δει να ξετυλίγεται ειδικά τις τελευταίες μέρες αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή αυτό και άλλα συναφή ζητήματα είναι ότι με τον ποινικό κώδικα το δικό μας αποκλειστική ποινή θα ήταν η ισόβια κάθριξη ασχέτω τη πρόταση. Είτε υιοθετείται η συγκεκριμένη πρόταση τη εισαγγελέα, είτε όχι. Τώρα. Δηλαδή, είτε η εισαγγελέα πρότεινε την, ε, το να κατηγορηθεί ε, ο, ε, ο κύριο Μίχο εν προκειμένου. Ε, για βιασμό, ε, είτε το δικαστήριο τελικά έλαβε το... αυτή την απόφαση. Την, την πολιτική ποτέ. εικόνα, για να μας πει και η κυρία Λιακούλη και ο κύριος Ζαμπάρας, εσείς προηγήσετε ξανά σε όλες τι και τώρα στην GPO. Βλέπω κάτι όμως και το βλέπετε σίγουρα κι εσείς. Υπάρχει ένα 42,1% που στι ευρωεκλογέ θέλει να στείλει και ένα μήνυμα από στην κυβέρνηση. Είστε καθαρά πρώτοι. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που θεωρεί ότι δεν θα κερδίσει τι ευρωεκλογέ στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά Υπάρχει ένα 42,1 που σκέφτεται ότι ίσω είναι μια ευκαιρία να δώσω κάποιο μήνυμα στην κυβέρνηση. Και την ίδια ώρα υπάρχει ένα Βελόπουλο και μια ελληνική λύση η οποία τσιμπά. Ξεκινά να τσιμπά καθαρά διψήφια στην uh, Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένω να έχει ένα διψήφιο και στην uh, επικράτεια. Θα ήθελα να μου πείτε, κινδυνεύεται από τα δεξιά, θα απαντήσετε με κάποιε μεταγραφέ του Ευρωψηφοδέλτιου από τα δεξιά. Πώ σχολιάζετε αυτέ τι εξελίξει, Γιατί τελικά. Μπορεί να μην κινδυνεύεται άμεσα από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά φαίνεται ότι στα δεξιά σα κάτι κινείται. Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο. Αντίπαλό μα δεν είναι ούτε ο κύριο Βελόπουλο, ούτε ο κύριο Ανδρουλάκη, ούτε ο κύριο Κασελάκη, ούτε η οποιαδήποτε μορφή αντιπολίτευση. Αντίπαλό μα είναι τα προβλήματα. Εμεί με αυτά αναμετρώμαστε καθημερινά από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη δεύτερη θητεία μα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και για να το πούμε καθαρά, αυτού του έξι μήνε νομίζω ότι κάθε καλοπροαίρετο κριτή θα διακρίνει και θα δεχτεί ότι έχει γίνει ένας πρωτόγνωρος, ένα πρωτόγνωρο έργο μεταρρυθμιστικό, ένα πρωτόγνωρο έργο νομοθετικό και σε ένταση ε, και σε ουσία και προφανώς... Αυτό έχει σε κάποια ε, σημεία και πολιτικό κόστος. Το 46%. Απ' την 6... άλλη, επιτρέψτε ναι. μου να πω ότι ναι. εμεί κινούμαστε με γνώμονα το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γραμμή-γραμμή, σελίδα-σελίδα, υλοποιούμε όλα αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε... Δεύτερο στοιχείο. Το, το 40,6% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό σε ευρωεκλογέ να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα από αυτό που ψήφισε στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ. Τι λέτε γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχά, δεν σχολίασα και το προηγούμενο. Ε, το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθο, 40% είπατε, mm. που ε, λέει ότι θέλει να στείλει. ότι ο λόγο, ναι. να το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου ψηφίζει, είναι, είναι να στείλει ναι. ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι λογικό και προφανώ αφορά ε, όλους τους ανθρώπους που ψηφίζουν αντιπολιτευτικά mm. και που ψηφίζουν κόμματα τη αντιπολίτευση mm. κατά κύριο λόγο. Τώρα, στο δεύτερο που με ρωτήσατε. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι οι ευρωεκλογέ. Εγώ ρωτάω μια... ευθέω και το λέω λαϊκά, επειδή μου έτσι πάντα καθαρά. Μήπως βάλετε κανέναν έτσι πιούρ δεξιό, κανονι... ε, όχι κεντροδεξιό, για να μπετονάρετε ε, λίγο τη βάση άντως σας. Πάντως η ιστορία κρανιδιώτη να πούμε ότι τελείωσε σήμερα, δεν θα είναι υποψήφιο. Να το ε, θέσω ευθέως. Το... Οπότε αυτός ο, πούρο δεξιό δεν θα είναι. Εντάξει, το λέω, το, λέω, το, λέω, για να γίνω σαφής, μην λέω υπονοούμενα. Μήπως θέλετε να βάλετε κάποια μπραντ Κάποια brands τα οποία έχουν ισχυρό δεξιό προφίλ για να μην χάνετε από τα δεξιά σας, να γίνω ακόμα πιο σαφής. Όλες οι απορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δέλτιο της Δημοκρατίας θα λυθούν όταν ανακοινωθεί το Ευρωπαϊκό Δέλτιο πολύ σύντομα, σε μερικές εβδομάδες. Ε, και εκεί θα μπορούμε όσο θέλουμε να συζητήσουμε για τις επιλογές που έχουν οι ψηφοφόροι μας και οι ψηφοφόροι εν γέννη, προκειμένου να σταυρώσουν ανθρώπους που θα πάνε στην Ευρώπη να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον και όχι να στείνουν εμπόδια στη χρηματοδότηση της χώρας να δυσφημούν τη χώρα και να κάνουν καμπάνια κατά της χώρας. Το γι' αυτό λοιπόν, για να πάω και στο πρώτο σκέλος, έχει σημασία να πάμε να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογέ όλοι. Mm. Έχει σημασία να μην θεωρήσουμε τι ευρωεκλογέ ω μια ευκαιρία για χαλαρή ψήφο, για αποχή ή για να στείλουμε οποιοδήποτε μήνυμα ε, δυσαρέσκεια. Ε, γιατί? γιατί οι ευρωεκλογέ συνδέονται πολύ πιο άμεσα από όσο μπορεί πολλοί να πιστεύουν mm. με την καθημερινότητά μα, mm. με mm. τη χρηματοδότηση τη χώρα, με τι υποδομέ. Ε, με την ενεργειακή μετάβαση, με του αγρότε, με, γενικώ με τα προβλήματα που μα απασχολούν στο σπίτι μα, στον δρόμο μα, στην mm. καθημερινότητά μα. Είναι ανοιχτό το να συμμετέχει όχι η κυρία Σιμακοπούλου μετά την έρευνα που διενεργεί και το Υπουργείο Ιστορικών να αφορμή τα emails. Νομίζω ότι αυτό ε, έχει απαντηθεί. Η κυρία Σιμακοπούλου εγώ θα σα πω την προσωπική μου άποψη: Θεωρώ ότι είναι ε, μια πάρα πολύ επιτυχημένη Ευρωβουλευτή. Μια Ευρωβουλευτή, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτηση, που ύψωσε ένα πολύ σημαντικό ανάγχωμα σε όλη αυτή την προσπάθεια δυσφήμιση τη χώρα με fake news. Ε, εγώ λοιπόν την τιμώ για το έργο ε, που έχει κάνει. Από εκεί και πέρα. Ε, νομίζω ότι έχει απαντηθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άρα θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω υποψήφιο. Να ρωτήσω κάτι και ερωμένα, επειδή ο Πρωθυπουργό δεν απάντησε, γιατί το ερώτημα προχθέ ήταν καθαρό αν θα είναι. Και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, κάνουμε τον εσωτερικό μα έλεγχο κι εμεί, περιμένουμε και το Υπουργείου Εσωτερικών κλπ. Εάν ο έλεγχο από τη δικαιοσύνη και που έχει ξεκινήσει δεν ολοκληρωθεί μέχρι τι 19 Απριλίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία να ανακοινωθεί το Ευρωπαϊκό Δέλτιο θα ρισκάρετε το γεγονό να είναι η κυρία Σιμακοπούλου υπό το φόβο ότι μετά μπορεί το αποτέλεσμα τη έρευνα να είναι αρνητικό. Προφανώς, ναι ναι, όχι. καταλαβαίνετε ότι απλά θα σα παραπέμψω εκ ναι, 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 δεν θα, ο... θα μου πείτε. στη Εντάξει. δήλωση του Πρωθυπουργού. Το και θα σα παραπέμψω και εκ νέου αυτό που είπα στην αρχή τη τοποθέτησή μου ότι το Ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία θα ανακοινωθεί σε μερικέ εβδομάδε. Άρα ούτε, ούτε, ούτε εσεί είστε βέβαιο ότι θα είναι. Προφανώ δεν είναι και δική μου απόφαση όπω Καθαρή απάντηση. Λοιπόν, κύριε Ζαμπάλα, θέλω να έρθω σε εσά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρού κατέκρινε τι δημοσκοπήσει. Σήμερα έχουμε όμω μια δημοσκόπηση που με βέβαιος ότι δεν θα την αμφισβητήσετε, καθώ δείχνει μετά από αρκετό καιρό, μετά από τρει μήνε συγκεκριμένα, ξανά δεύτερο το κόμμα σα. Και το Πασόκ να περνά στην τρίτη θέση μετά από τρει μήνε που είχε κλειδώσει τη δεύτερη. Έχετε συγκεκριμένα στην εκτίμηση 14,3%. Ενώ το Πασόκ έχει 13,9%. Θα ήθελα να μου πείτε πώ σχολιάζεται μια καθαρή δημοσκοπική άνοδο που σα φέρνει ξανά στη δεύτερη θέση και αν αυτό το πιστώνετε και σε ένα rebranding που κάνει ο κύριος Κασελάκη στο κόμμα σα, ένα μετασχηματισμό, με δεδομένο ότι κάποιε από τι πολιτικέ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίε αποξένωσαν ένα μεγάλο μέρο του ακροτηρίου σα, ο κύριο Κασελάκη δεν τι υιοθετεί. Mm -hmm. Καταρχά, να κάνω ένα σχόλιο για τι δημοσκοπήσει, γιατί μου άρεσε έτσι όπω το είπατε. Τι δημοσκοπήσει δεν πρέπει να τι εξηγούμε καρτ Οι δημοσκοπήσει είναι μια φωτογραφία τη στιγμή, αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη συγκύρια. Ε, Ω εκ τούτου, πρέπει να τι λαμβάνουμε υπόψη ενό εργαλείο μια πολιτική ανάλυση τη συγκεκριμένη συγκύρια. Mm -hmm. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, στην παρούσα φάση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και να ανεβαίνει. Τώρα δεν θέλω να θυμίσω ούτε σε εσά, ούτε στον κύριο Τάκη, ούτε στου τηλεθεατέ μα mm. τι έχει περάσει ο Ήριζα ω κόμμα το τελευταίο διάστημα, πόσε ατομικέ βόμβε έχουν πέσει από την αρχή μέχρι σήμερα και νομίζω. ότι. φταίμε εμεί γι' αυτό, φταίει το κόμμα σα. Φταίει το κόμμα σα, τι ρίχνετε. Ένα λεπτό. Μεταξύ σα ρίχνετε τι βόμβε. Όχι, όχι, καθόλου. Είναι αναλυθέστο αυτό. Θέλω να πω, θέλω να πω και επιτέλου. Ότι δεν σα πυροβολούσε ο Ρωμανό, ούτε ο Μαρινάκη. Συντροφήσε το κάνατε. Θέλω να πω ότι έγιναν μια. Σειρά από γεγονότα, κύριε Πιέρο που μοιραία αυτά τα γεγονότα επιβράδυναν την όποια αν θέλετε αντιπολιτευτική α, διαδικασία, τις πολιτικές εχμές που έπρεπε να βάλουμε, το κοινοβουλευτικό μα έργο. Έχει, υπήρχε ναι. μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια το προηγούμενο διάστημα που νομίζω ότι το σημείο μηδέν, το σημείο κίνησης από εδώ και πέρα είναι από το συνέδριο και μετά mm. και φαίνεται λοιπόν, φαίνεται αποτυπώνται και στις δημοσκοπήσεις ότι από το συνέδριο και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με πιο καθαρό πολιτικό λόγο, με πιο καθαρέ πολιτικέ εχμέ, με ένα συγκεκριμένο διακύβευμα εν των ευρωεκλογών για το τι Ευρώπη θέλουμε. Γιατί αυτέ οι ευρωεκλογέ, κύριε Πιέρο, είναι εξαιρετικά σημαντικέ για την Ευρώπη. Που το φάντασμα. Εντάξει, πάντω μην γελιόμαστε. Ο κόσμο δεν θα ψηφίσει για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, θα ψηφίσει. Δηλαδή, όλοι με βάση τα εθνικά. Και... Λάθος είναι, Ευρώπη... είναι, αλλά έτσι ψηφίζει ο κόσμο. Αυτό που οφείλουμε να το πούμε και για την Ευρώπη. Λόγω τη ανόδου τη ακροδεξιά και για την Ελλάδα, ναι, ναι. γιατί μοιραία πολλέ πολιτικέ εκπορεύονται σύμφωνης από την Ευρώπη και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ σε τελική ανάλυση που είναι σε φάση ένα συγκρότημα όμω. Πάμε στον Κασελάκι λοιπόν, το πιστώνετε αυτό, το πάμε τι είστε λοιπόν, ξανά λοιπόν, δεύτερη μετά από πάμε λοιπόν πίνετε. στο κόμμα μα. Γίνεται μία. Κατά την άποψή μου, συγκροτημένη και συγκεκριμένη προσπάθεια να βγει μπροστά η πολιτική, οι πολιτικές προτάσεις. Mm -hmm. Και αυτό γίνεται και με επικοινωνιακούς και με πολιτικούς όρους. Mm -hmm. Και φαίνεται ότι αποδίδει, κατά την άποψή μου, και όχι μόνο το κατά κάποια... την άποψή μου, αλλά και από... κάποια... κατά την άποψη των δημοσκόπων. Ρωτάς Άρα σημεία. εγώ αυτό το κρατάω. Μπορεί να βρεθούν τροτά σημεία. αλλά... Όχι, όχι, θα γίνω πιο σαφή. Κάποια τροτά σημεία για ένα ευρύτερο κεντρό και κεντροαριστερό ακροατήριο που απεξενώθηκε στην υπόθεση του Σνοβάρτη, στην υπόθεση των Καναλιών. Σημεία δηλαδή που ο κ. Κασελάκη δεν τα υιοθετεί. Δεν τα... Δεν, δεν, δεν τα χρεώνεται. Και το λέει και ο ίδιο αυτό. Λέει: Δεν ήμουν καν εδώ. Θεωρείτε ότι βοηθούν σε αυτή την ενδυνάμωση του κομματό σα. Να σα απαντήσω με ευθύτητα. Yeah. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Πιέρο, πρέπει να ξεδιπλώσει ένα νέο, σύγχρονο και εύληπτο αφήγημα. Γιατί... Νέο, μου λέτε, άρα όχι το παλιό. Γιατί... Το πίσω όχι, πίσω όχι, το παλιό. όχι, 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 δεν εννοώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε το παλιό. Υπάρχουν πάρα δηλαδή, πολλά. τι, τι μου λέτε, ότι υπάρχουν... καλώ θα κάνατε με τα κανάλια και την Οβάρτα. Πάρα πολλά θετικά διδάγματα. Όχι, εγώ από είμαι συγκεκριμένο. Διακυβέρνηση... Με την Οβάρτη δηλαδή και τη σύνδεση πολιτικών προσώπων θεωρείτε ότι σα έκανε καλό. Καταρχά, νομίζω ότι αυτό ακόμα και ο πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε με πολύ ξεκάθαρο και τίμιο τρόπο. Ο κύριο Τσίπρα τοποθετήθηκε σχέση... και ο κύριος Κασελάκη δεν τοποθετήθηκε. Σε, το σε σχέση με αυτό. Τοποθε... Για το σχέση Κύριε Μερομανέ, κάνετε λάθο. Θα... Τοποθετήθηκε και ο κύριο Κασελάκη. Αν, αν θέλετε την άποψή μου, πρέπει να κρατήσουμε τα πολλά θετικά εκείνη τη περίοδου. Και Κατά την άποψή μου, ήταν και ένα λάθο που τα πρώτα χρόνια δεν τα αναδείξαμε όσο έπρεπε αυτά τα θετικά. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με ένα νέο αφήγημα γιατί τα προβλήματα, όπω λέμε θα και αυτό στις δεν αυλογίες, είναι υπεκφυγή. Ή θα είστε στι δημοσκοπήσει. Ξεκάθαρα στις θα είμαστε δεύτεροι. Δεν το λέω τώρα σωστό. με κανένα είδο βερμπαλισμού και δεν θέλω yeah. έτσι να πω μεγάλα λόγια. Κοντά στο Βάχα εθνικό. Λόγια. Στο εγώ βλέπω πονεκλογών. να κάνω μια εκτίμηση μεσομακροπρόθεσμη. Βλέπω yeah. ότι η σταθεροποίηση θεωρείται δεδομένη όσο συνεχίζουμε να μιλάμε πολιτικά, όσο συνεχίζουμε να προσπαθούμε να να αγκαλιάσουμε έναν κόσμο που σήμερα έχει άπειρα προβλήματα και να απαντήσουμε σε αυτά όσο προσπαθούμε με τις, προσ... με τις προτάσεις μας να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας και αξιοπιστίας τόσο νομίζω λοιπόν, και δημοσκοπικά αλλά και στην κάλπη γιατί εκεί είναι το κρίσιμο yeah. ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει και μετά και μετά τι ευρωεκλογέ, κύριε Πιέρο και κύριε Αλλά, Πάκη, θα, θα κάνουμε τον απολογισμό μα. Λοιπόν, λοιπόν ε, να και ε, τα πάμε στην να... κυρία Λιακούλη, Λιακούλη τώρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εσεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ω κόμμα εννοώ, επικαλούμενοι τι δημοσκοπήσει, δημοσιο... λέγατε ότι είστε η αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό θα αποτυπωθεί και στι εκλογέ. Έχουμε τρει δημοσκοπήσει τι τελευταίε μέρε. Η interview πράγματι είναι σωστό αυτό που είπε ο κ. Σανδουλάκη. Σα έδειχνε τρίτο κόμμα και την προηγούμενη φορά. Όμω η δημοσκόπηση τη πάλ. Σας δείχνει ισοπαλία με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ενώς ενώ σας έδειχνε δεύτερο. δεύτερο κόμμα καθαρά. Και σήμερα η GPO σας δείχνει τρίτο κόμμα, ενώ σας έδειχνε δεύτερο κόμμα καθαρά. Μήπως χάσατε το momentum την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ταλανιζόταν με τα εσωκοματικά του και πια δεν θα είστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Θα σας πω. Ε, ρωτάτε έναν άνθρωπο που σπανίως πιστεύω στο momentum, ναι. στην πολιτική. Κακός. Το momentum είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική. <laughs> εγώ όμω δεν το πιστεύω σε βάθο. Με έχει Σεβαστώ. διαψεύσει πάρα πολλέ φορέ αυτά που έβλεπα ή έκρινα. Και όλοι λέγανε ότι το momentum έδειχνε εκείνο. Όμω εγώ πιστεύω σε πιο σταθερά βήματα στην πολιτική. Και το λέω με ειλικρίνεια. Το, το, το ακούμε. Δηλαδή, πράγματι, όπω είπαν και οι συνάδελφοί μου, οι δημοσκοπήσει είναι η αποτύπωση τη στιγμή. Εξηγώ τα γεγονότα με την οπτική καταρχήν των τελευταίων εβδομάδων. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαιτία και των ε, ε, καταστάσεων δύσκολων, ας, ας πούμε ότι ήταν μόνο δύσκολες, γιατί ήταν και yeah. λίγο παραπάνω από δύσκολες στο συνέδριο, ε, έκανε μία... Συσπήρωση στον κόσμο Με... του σημαντική. Αυτό φαίνεται και στι αποτυπώσει τη ναι, στιγμή. Δηλαδή και στι δύο από τι τρει δημοσκοπήσεις που εσεί επικαλείστε. Αυτά τα στοιχεία που προλαβαίνω. Τουλάχιστον αυτό. Άρα έχει πολύ μεγαλύτερη συσπήρωση από τον κόσμο του Πασόκ. Αυτό είναι όχι, δεν ένα έχει εκτιμητέο. Μεγαλύτερη. Το Πασόκ ναι, ναι. έχει μεγαλύτερη συσπήρωση και φτάσει όχι. στο 85% η συσπήρωση. Ακούστε λίγο. Έχει αυξήσει την. Ε, έχει αυξήσει κατά 36 από ό,τι είδα στη μία μονάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ προχωράει αυτή τη στιγμή με μια συγκεκριμένη λογική, με σταθερά βήματα πάνω σε προγραμματικές θέσεις, τις οποίες ολοκληρώνει, παρουσιάσουμε τον προγραμματισμό μας για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια, για το έγκλημα, για την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Με τα μη κρατικά πανεπιστήμια τις... και τα απογευματινά χειρουργία ήταν αμέσως. το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα δεν τα στηρίζεται. Θα σας πω αμέσως για αυτά, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα και θέλω να το απαντήσω. Ναι. Έτσι. Σε ό,τι αφορά όμως το, τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε Κύριε Τάκη και κύριε Πιέρο Είναι ότι τώρα ξεδιπλώνουμε τις πολιτικές μας Οι οποίες μέσα από τις προτάσεις μας Σύμφωνα, εμείς γιατί πέφτεται Αυτή τη στιγμή ακούστε λίγο mm. Εγώ βλέπω ότι το Πασόκ έχει διπλασιάσει τη δύναμή του Τέτοια ακούσαμε πάρα πολλά και πριν τι εθνικέ εκλογέ. Επιτρέψτε μου ναι, αλλά δεν να έχω την άμφιση. Δεν γίνεται δεν θα να έχετε την άνο... άμφιση. την με την Πάσχα την κυρία Γιακούρη να μα κάνω... το, το πει και ε. να προμηθεύσετε α... να την κάνω. Όλοι οι πολιτικοί έχετε ένα κακό συνήθειο. Έχω κακό. Όχι εσεί, γενικά. Αμφισβητείτε τι δημοσκοπήσει όταν δεν σα συμφέρουν και τι επικαλείστε Μα εγώ δεν τι αμφισβητώ τώρα. Να εξηγήσει λίγο τι εννοεί. Είπα απλά ότι πράγματι είναι η φωτογραφία τη στιγμή. Το ξεκινάμε αυτό. Εσεί διαφωνείτε. Σε αυτό ότι είναι φωτογραφία δυστυχώ. Ελάτε, κυρία Λιακούλη, ελάτε. Λοιπόν, ένα γεγονό μπορεί να ανατρέψει με. μέσα σε ένα 24ωρο τα πράγματα. Έτσι, αυτό στην πολιτική είναι βέβαιο. Τώρα, το Πασόκ προχωράει λοιπόν με μια σταθερή ε, σταθερή πορεία, mm. η οποία περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm -hmm. Περιλαμβάνει προγραμματικό λόγο, τον οποίο ξεδιπλώνουμε στο τραπέζι. Εξωστρέφεια η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμη να αναπτύσσεται στο επίπεδο που εμεί θέλουμε. Mm -hmm. Εγώ είμαι βέβαιη ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογέ και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν είμαι mm. μέσα στον σωλήνα μου τον πολιτικό mm. και αναπνέω μόνο αυτόν τον αέρα. Είστε στη Λάρισα Κατεβαίνω... που πήγε ο... καλά το Πασόκ. Είμαι και στην Αθήνα. Στα αστικά κέντρα θυμάστε Είμαι την και στην του Αθήνα Πασόκ. κύριε Πιέρο. Όσο... Θα μου επιτρέψετε να Λέω ως, πω... ως βουλευτής εννοώ, ως εκλογική περιφέρεια. Δεν είπα ότι απέχετε. Περιμένω και ξέρω πάρα πολύ καλά τι περιμένει ο κόσμος από εμά. Και βάζω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση περιμένει καθαρότητα στο λόγο, περιμένει όχι θολά σήματα, mm -hmm. περιμένει ευθείε απαντήσει και όχι ετεροκαθαρισμό. Ακούστε, τώρα, ακούστε όμω, κυρία ακούστε. Λιακούλη, εγώ σα έδωσα τον χρόνο, θέλω ένα, ένα υποερώτημα ναι. να θέσω. Να μου πείτε με ειλικρίνεια. Mm -hmm. Δεν είναι πρόβλημα, δεν υπάρχει έστω κάποιο πρόβλημα να αναγνωρίσετε όταν είστε τρει μήνε δεύτερο κόμμα. Συμβαίνουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία είναι στο προφίλ κιόλα. Δεν είναι ούτε δικαιώματα τίποτα. Είναι μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι απογευματινά χειρουργία, ένα κεντρό ακροατήριο που ίσω να σοκάρετε. γιατί έχει μάθει από το 2006 για παράδειγμα ότι είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πείτε το όπω θέλετε. Δεν θεωρείτε ότι κάτι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα προβληματικό στοιχείο στον Πασόκ, για να πέφτετε στην τρίτη θέση. Α, Όλα πάνε α, καλά, δηλαδή. Οι θέσει μα, έτσι όπω εκφράστηκαν και μέσα στη Βουλή, στην ψήφιση, γιατί αναφέρεστε σε, ναι. σε, σε δύο νομοσχέδια τα οποία είναι και εμβληματικά δύο ε. θέματα. Το ένα δεν έχει. Ε, ε, ακόμη φανή τουλάχιστον δηλαδή α πούμε στα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια θεωρείτε ότι ικανοποιήσατε τους φόρους σας όλους και μα όλοι εμείς, κατάλαβαν το σκανδιναβικό μοντέλο μα εμείς θα ήμασταν ανακόλουθοι αν λέγαμε κάτι άλλο το ΠΑΣΟΚ λέει από το 2007 καθαρά μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια mm -hmm. και ρωτώ ποιο είναι ο λόγο όταν αυτό το ρωτάμε στην κυβέρνηση, <Σι> δηλαδή ότι στην αναθεώρηση το περιβόητο θέμα που έχει γίνει με το άρθρο 16. <Σι> εμείς Εμεί λέγαμε συνταγματική αναθεώρηση <Σι> λοιπόν, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά με του συγκεκριμένου όρου. Και ρωτάμε στην κυβέρνηση. Στου ψηφοφόρου σα το κάνατε κατανοητό. Μα εμεί. <στονίκομαι> <πραγματίζουμε>, τα κάνατε <στονίκομαι> όλα σωστά. τώρα θέλετε να μου πείτε κύριε Πιέρο. Ε, παρικούμε την Ιερουσαλήμ. Οι ψηφοφόροι σα κατάλαβαν το σκανδιναβικό μοντέλο. τι είναι. Οι θέσει του Πασόκ είναι αυτή <στονίκομαι> τη στιγμή <στονίκομαι> πρωτοσέλιδα. <στονίκομαι> <στονίκομαι> Είναι οι θέσει του Πασό καναλιώνται. Για είναι ολόκληρη περίοδο, το θέμα. δεν το Πασό ήταν πάρα πολλέ φορέ. Το θέμα. Ο κύριο Σανδουλάκη δίνει κάθε τρει μέρε δίνει συνέντευξη. Έχουμε, βλέπετε να έχουμε. Κάθε δύο μέρε είναι σε άλλο βλέπετε κανάλι. Βλέπετε να έχουμε μηντιακή ισχύ τέτοια <σχυρή> ή βλέπετε <σχυρή> ότι αρχίσαμε, όταν μπορούμε να, α, α, να α, α, αναλύουμε τι θέσει μα. Όχι, δεν λέω κάτι κακό. Όταν είσαι στη είχατε μηντιακή ισχύ. Μην το παρεξηγείτε. Αλλά εγώ να σα πω. Όταν όμως, ήσασταν δεύτερη. Έχω είχατε ένα μηδιακή, Λεπτό. Όταν ήσασταν δεύτερη, είχατε ισχύ και ξαφνικά κόπηκε. Όχι, για δεν είπα ότι δεύτεροι. γι' αυτό είμαστε. Δεν είπα γι' αυτό. Με ρωτάτε για εγώ τα μου πανεπιστήμια. Μου λέτε είχατε μηντιακή ισχύ τώρα. Εμεί τα πανεπιστήμια, οι θέσει μα σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, δι διαστερβώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν θα καταλογήσω ευθύνε πώ και τι, ούτε θα πω ότι φταίνε. Μα τα κάνει καλά. Αυτό σα ρωτάω. Ακριβώ. Κοιτάξτε λίγο. Κάποιοι αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις συγκυρίες. Κάποιοι διαφοροποιούνται στις θέσεις και στις απόψεις. Όμως η παράταξη έχει χρέος να έχει συνέπεια Μας. σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που συνεχίζει και λέει. Στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια η παράταξη οφείλει να μην ρίχνει νερό στο κρασί της και να μην παρακάμπτει το σύνταγμα. Κυρία Λιακουλή, δεν εστίασα Έτσι. σε αυτό. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Για αυτό με Ναι, μπορεί κανεί να πει, βλέποντα το Πασόκ σήμερα. Εκεί που θα σα πούνε και στη Λάρισα, όπω θα πούνε και στο Ζαμπάρα και στο Ρωμανό, όταν το συναντάνε νεοδημοκράτε είτε άνθρωποι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Μα εκεί πλακώνονται. Τι άλλο πρέπει να γίνει, σίγουρα θα το έχουν πει και στον κύριο Ζαμπάρα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, θα ρωτούν στο Πασόκ για να μείνετε δεύτερο κόμμα. Να σα το πω λαϊκά. Με όλα αυτά που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι άλλο πρέπει να γίνει για να είστε δεύτεροι. Εγώ πιστεύω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έχει τη σταθερή του πορεία και αυτό αυτοκαθορίζεται, δηλαδή δεν ετεροκαθορίζεται mm. από τι ποσοστά θα πάρει, από το πώ είναι οι άλλε δυ... mm. δυνάμει διατεταγμένε, mm. αλλά έχει μία πιστότητα και στι θέσει, μία αφοσίωση στι απόψει, έχει μία σταθερότητα σε αυτά που λέει mm. και έχει και ένα διαβιέ μήνυμα στο κοινωνικό σύνολο, πιστεύω πραγματικά ότι η κοινωνία. Αυτό θα του το δώσω Μάση. πίσω. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν. είμαι από αυτού που βλέπω αισιόδοξα την πορεία μα. Ακούει αυτά έχω ο κ. Ρωμανό, βλέπει και το 35% στι δημοσκοπήσει, δεν μιλάει καθόλου. Αλλά Λετάξτε. ήθελα να σα ρωτήσω κάτι Α, κύριε, κύριε, κύριε. και Ρωμανέ. Θα... Είστε πραγματικά πρώτοι στι δημοσκοπήσει, έχετε κλπ. Όλο αυτό. Αλλά έχω δει και σε αυτή τη δημοσκόπηση και σε άλλε να υπάρχει μια κοινωνική πλειοψηφία που να σα αποδίδει ευθύνε στο πώ χειριστήκατε την ιστορία των τεμπόνων. Και αυτό μιλώντα και με βουλευτέ σα κλπ. Λένε σε Και για κακή εικόνα από την εξεταστική ναι, δημιουργία. Ότι πράγματι δεν, το χειριστήκαμε. Με, με, με να και έχει <σφει> να κάνει και με την εικόνα τη εξεταστική. Έχει να κάνει με την εικόνα τη εξεταστική. Δεν μάρτυρε. Ότι έκλεισε βεβαιασμένα. Ό,τι, ό,τι, ό,τι. Έχετε μία εικόνα κι εσεί μέσα σα ότι θα μπορούσατε να το χειριστείτε αλλιώ και ενδεχομένω να μην τρώτε και τζάμπα ξύλο. Να το πω έτσι απλά. Όχι τζάμπα. δεν τρώω. Λέω, τζάμπα. Λέω, και, τσάμπα, ωραία, Λέω, και τσάμπα, αυτό. Μισό, λέω και 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 να μην τσάμπα, 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 να την Όχι, γιατί πολλοί είναι ο Δημοκράτες, λένε ότι τρώμε τζάμπα από του χειρισμού μας Η Ευρωπαία δική του εκδοχή διατύπωσε. Δεν υιοθετώ εγώ ότι τρώνε τζάμπα ξύλο. Διατύπωσα τη δική του δικαιολόγηση. Η σήμερα ήταν κόλαφο ήταν κύριε Τάκη Εγώ ντράπηκα με αυτά που διάβασα πάντω. Ελάτε κύριε να πάλι λίγο τα στοιχεία. Μιλάμε για μια εξεταστική. Ανοίγω παρένθεση. Δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη γιατί ψηφίστηκε από ευρύτερη πλειοψηφία. Επί των ημερών μα δόθηκε το δικαίωμα στη μειοψηφία να μπορεί να κάνει εξεταστική. Τι σημαίνει αυτό, ότι γίνεται εξεταστική ακόμα και για εντό εικών τρέχοντα ζητήματα, κάτι που δεν είχαμε δει ποτέ ε, ξανά στη μεταπολίτευση. Αυτό προφανώ είναι ένα μέτρο ενίσχυση τη δημοκρατία που έγινε επί των ημερών μα. Κλείνω την παρένθεση. Στη συγκεκριμένη εξεταστική εξετάστηκαν οι περισσότεροι μάρτυρε που έχουν εξεταστεί. Σε όλε τι τελευταίε εξεταστικέ, αν κάνει κανεί τι συγκρίσει, η συγκεκριμένη εξεταστική, όλοι οι μάρτυρε πριν ενό, αν δεν κάνω λάθο, ήταν προτάσει τη αντιπολίτευση. Όλοι. Αποκλείστηκαν θυμίζω δε, και κάποιοι. θυμίζω δε ότι για πολλού εξ αυτών μα έλεγαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν, δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσουν, δεν πρόκειται ποτέ να εμφανιστούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, παράλληλα, για να πάμε και στο σκέλο τη δικαιοσύνη. Επίση, αν κάνετε τη σύγκριση με άλλε υποθέσει πολύ μεγάλη ε, σημασίας σημασία που έχουν έτσι ε, απασχολήσει το Πανελλήνιο. Θα δείτε ότι είναι γρηγορότερη από όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις η διερεύνηση. Ήδη, ε, και να ε, γίνω συγκεκριμένος, μπορεί να συγκρίνεται με το μάτι, yeah. για παράδειγμα. Λοιπόν, ε, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, βαθμό η προδικαστική ε, ε, διαδικασία. Σύ, σύγκριση είναι αυτό. Ε, που είναι αυτό. Το... Το λέω γιατί μιλάμε για. Να θυμάται το, δηλαδή, δηλαδή, το γεγονός, γεγονό, ή... κύριε Ρωμανέ, ότι ένα χρόνο πραγωδία. και 13 μέρε έχουν περάσει, περιπώσεις. δεν έχει λέω αποδοθεί λοιπόν, δικαιοσύνη, δεν λοιπόν, υπάρχει κανένας είδου δικαίωση ή Και θα Λοιπόν. Τι θα πει δηλαδή. Ένα μήνα ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι με το να πολιτικοποιούμε τον λόγο ζήτημα και Α, αντί Δεν να κάνουμε ένα βήμα πίσω με, και κυρία, να ομάδες. αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη ανεπηρεαστή και, και να την κάνει και σωστά και να την κάνει και γρήγορα όπω την κάνει, γρήγορα αλλά όχι βιαστικά με τη μέγιστη Το δηλαδή. να λε να αποδοθούν ευθύνε είναι πολιτικοποίηση, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Το να λε να αποδοθούν ευθύνε είναι κάτι που το λέμε όλοι. Και να αγωνίζεσαι να αποδοθούν οι Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί σε αυτό το τραπέζι. Είναι Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί. Να παλέψει για να μην υπάρχει κανεί πολιτικοποίηση. Είναι πολιτικοποίηση. Πολιτικοποίηση είναι να μιλά για μπάζωμα και να λε fake news και να εργαλειοποιεί μια υπόθεση Είτε κατά αυτόν τον τρόπο. Μπάζομαι, Ρωμα, προκυμε... Δεν έγινε μπάζομα. Το <στον> μπάζομα είναι είδατε, ένα Είδατε λοιπόν. Είδατε το λοιπόν. Το 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 είδατε λοιπόν. να το Αυτό Αυτό Τώρα θα δικήσουμε και τη συζήτηση. Κάντε άρση ασυλία. του κυρίου Τριαντόπουλου. Να δούμε αν το μπάζομα έκρυψε στοιχεία ή όχι. Να πάνε στη δικαιοσύνη. Συμφωνείτε κύριε Ρωμανέ. Συμφωνείτε να πάνε στη δικαιοσύνη με άρση.

Και εμεί τη διακονούμε. Λέτε λοιπόν, πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Α αφήσουμε τη δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα πόντιο πιλάτο. Πολιτικό... Νύπτο τα σχήρα μου. Λοιπόν, Ακούστε λίγο η τώρα. Δεν η το κυρία το Κοβέση, λοιπόν, η Λάουρα, η είπε: Μα μπλοκάρουν στην Ελλάδα για να βρούμε την αλήθεια. Και λέει, εάν η σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί, η σιδηροδρομική λοιπόν. τραγωδία των τεμπών δεν θα είχε συμβεί. Σε αυτό καλείστε να απαντήσετε. Είστε κυβέρνηση, διοικείτε λοιπόν, τον ε το. Τώρα θα ε, την ε, 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 αδικήσουμε τη συζήτηση, α, α, κυρία Λιακούλη, κύριε ε, Ζαμπάρα και α, κύριε Ρωμανέ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Απαντηθεί πολλέ φορέ και η εξεταστική για την εκλογική επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ που κάνει τη δουλειά τη και Κάποιοι προσπαθούν να εργαλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα και να μην αφήσουν τη δικαιοσύνη. Κύριε και κυρία, κύριε Ρομανέ, να ευχαριστήσω πολύ τον εκπρόσωπο τύπου τη Δημοκρατία, τον κύριο Νικό Ρωμανό. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα. Καλησπέρα σα. Ζαμπάρα. Καληνύχτα σας μάλλον κύριε Ζαμπάρα, τώρα πέτοτε, που φτάσαμε, λάθος δικό μου. Και την uh, κυρία Λιακούλη, <συλίξε> τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής <συλίξε> ομάδας του Πασό. Καλό βράδυ κύριε Λιακούλη.